Στο τέταρτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ο Δελικάρης έκανε το σκορ 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Και ο Μας δεν επέτυχε να απηγήσει την αιστεία του Ολυμπιακού. Το σκορ άνοιξε ο Δελικάρης στο 13ο λεπτό με δυνατό σουτ. Και προηγήθη στο σκορ με τέρμα που επέτυχε ο Δελικάρης στο 34ο λεπτό. Στο 41ο λεπτό με γκολ του Δελικάρη. Αγγελής θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα βρει το Δελικάρη, θα συνεχίσει και τη φάση αυτός. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Δελικάρης έγραψε το 3-0 στο 61ο λεπτό. Μια ορθοδοξία, όπως ο θρύλος του Πειραιά, δεν υπάρχει χωρίς τους Αγίους του, τους Αγγέλους του, αλλά και τους αμαρτωλούς, που τελικά συγχωρούνται και λατρεύονται με περίσσιο πάθος. Ένας μόνο ποδοσφαιριστής υπήρξε εντονότατα όλα αυτά για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα με υπέρλαμπρη έγκλη και έντονο μυστήριο. Ο Γιώργος Δελικάρης. Ωραία σέντρα στο πίσω δοκάρι του Μαϊέρ και για μένα το ωραίτερο γκολ που έχω δει με την ελληνική ομάδα ποτέ του Γιώργου Δελικάρη. Ένα γκολ το οποίο όσες φορές και αν το δει κανείς και όποια γωνία και αν το δει κανείς δεν το χορταίνει. Μια ακροβατική πραγματικά προσπάθεια η οποία δεν μπορεί κανείς όσες φορές και να το δει το βίντεο. 8 Minuten vor Schluss wurde die deutsche Abwehr erneut gesprengt. Delikaris, völlig ungedeckt, setzt sich durch und gleicht aus. Diesmal hatte Meyer den Fehler seines Kapitäns nicht ausbügeln können. Die Behauptung. Er schrieb ein troisième but de la tête. 47e Minute de jeu. Les Grecs encore. Après ce tir sur la barre, cette reprise de volée magnifique du pied gauche de Delikaris. Λοιπόν, Αυστραλία 2-3. Στην επίθεση τώρα ο Δελικάρης. Τελευταία προσπάθεια που μπήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ανατρέπεται το σωτήρι ο Δελικάρης. Και είναι το 2-2. Το 3-4.